Σε 24 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες, αρχής γενομένης από τις 3 Ιανουαρίου, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών του Δομοκού, μέχρι όπως τονίζουν να αποκατασταθεί η εις βάρος τους αδικία. Όπως χαρακτηρίζουν την εξίσωσή τους με τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν όχι μόνο μειώσεις μισθών, αλλά και την εφεδρεία. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με τίματα οικονομικά. Ο μισθός μας αυτή τη στιγμή έχει συγκλονιστεί πάρα πολύ. Πάντως υπάρχει μείωση πάνω από 50% σε ό,τι αφορά τους μισθούς σας. Υπάρχει μείωση πάνω από 50% στους μισθούς μας και θα ήθελα αναλυτικά να σας πω κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Επειδή κάποια στιγμή σε εφημερίδες της Αθήνας είχαν γραφτεί για κάποια τεράστια ποσότητα που παίρνουμε εμείς σοφρονιστικοί υπάλληλοι για 2.500 μισθό, μπορείτε να έρθετε και πάνω στη φυλακή να έρθουμε και εμείς να κάνουμε μια εκπομπή να σας δείξουμε τα μισθολόγια μας. Μέσο όρος μισθός ενός υπαλλήλου, μιλάω για τον εαυτό μου που έχω 13 χρόνια υπηρεσία, ήταν 1.400 ευρώ μισθό. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε από την Παρασκευή και μετά για 700 ευρώ μισθό. Μάλιστα. Σκεφτείτε επίσης ότι είμαστε πλήρωτοι νυχτερινά και εξαιρέσιμε και αργίες όλο το 2011. Ναι. Και το ξύμερο της υπόθεσης, μάλλον του γελίου, είναι ότι προχθές πληρωθήκαμε ακλογικό απείδωμα του 2009. Σκεφτείτε πού βρισκόμαστε. Οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν αυτή τη φορά τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να καταφέρουν να πείσουν τους αρμοδίους για το δίκαιο των αιτημάτων τους. Αυτός είναι και ο λόγος που αντιδράτε, που εξισώνεστε και στο ωράριο και στις άδειες και στα μισθολόγια και στο ασφαλιστικό και στο συνταξιοδοτικό και στην εφεδρεία με τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. Δυστυχώς οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι όλων των ευρωπαϊκών κρατών αλλά σε όλο τον κόσμο, μέχρι και στα κράτη τα υποανάπτυκτα, Ουγκάντα, υπάρχουν μελέτες πάνω σε αυτό. Οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι ποτέ δεν έχουν εξισωθεί με τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. Σκεφτείτε τώρα, δεν μιλάμε για τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους μόνο τους εσωτερικούς. Μιλάμε και για τους εξωτερικούς υπαλλήλους που έχουν οπλισμό, κάνουν μετακινήσεις, μεταγωγές κρατουμένων με κίνδυνο τη δική τη ζωή τους. Μάλιστα. Και μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο τώρα με οικογένεια, με αγορά σπιτιού, με νίκη, να από τη μία στιγμή στην άλλη να πληρώνεται 700 ευρώ. Υπάρχουν συνάδελφοι, και αυτό πάλι με αποδείξεις, γιατί πια πρέπει να μιλάμε με αποδείξεις, ότι αυτή τη στιγμή θα πληρωθούν την Παρασκευή, θα πληρωθούν μισθό. Θα είναι μηδενικός ο μισθός τους. Ξεκινάμε από 3 Γενάρη, η απεργία διαρκείας. Από εκεί και πέρα δεν θα δεχόμαστε καμία μεταγωγή στη φυλακή του Δομοκού, ούτε επισκεπτήριο, ούτε επισκεπτήριο συνηγόρων. Μάλιστα. Και καλό όλες τις φυλακές της Αιρεάς Ελλάδος, γιατί στη Αιρεά Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές φυλακές, είναι 7 φυλακές στον αριθμό. Καλό και τους συναδέλφους από όλες τις άλλες φυλακές, αν και είναι σίγουρο ότι θα αρχίσουν και αυτοί τις απεργίες. Καλό να συνεχίσουν από την ίδια ημερομηνία και να ακολουθήσουν τον αγώνα μας.